Λοιπόν, δεν φαίνεσαι. Δεν φαίνομαι, όχι. Ακούγεσαι. Ακούγομαι, ναι. Δεν φαίνεσαι. Ναι. Έχεις διαβάσει τα σχόλια κάτω από το βίντεο που κάναμε μαζί? Ναι. Που ρωτάς για τη φωνή σου. Α, τα διάβασες. Τα διάβασα, ναι. Πες μας να δούμε τι έχεις να πεις. Χάρηκα πάρα πολύ από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα σχόλιά σας. Μάλιστα, είπαν ότι η φωνή σου κάνει και για ηθοποιός. Το διάβασες εκείνο? Ένα σχόλιο που λέει ότι η φωνή σου κάνει για ηθοποιός. Μπα, γελάω πολύ εγώ. Ε, τώρα ρε παιδί μου, που είσαι 12.30, όταν γίνεις 20.30, 25.30, μπορεί να μην γελάς πολύ. Ναι. Λέει, έχεις ωραία φωνή, έχεις όμως. Έχω, ναι. Έχει και ωραίο πρόσωπο. Έχει και πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Τι σήμερα, αυτό το βίντεο δεν θα το ανεβάσουμε σήμερα. Πότε θα το ανεβάσουμε? Το Σάββατο, δεν ξέρω, μια από αυτές τις μέρες, γιατί τώρα που το γυρίζουμε είναι Πέμπτη βράδυ. Ναι. Και μόλις τελείωσα, όχι, έχει λίγη ώρα που τελείωσα, από την παρουσίαση που έκανα στο WebEx. Πρώτη φορά χρησιμοποίησα το WebEx, εσύ το χρησιμοποίησες ξανά, εγώ με. Το έχω χρησιμοποιήσει στην καραντίνα. Είναι σαν το Zoom όμως το WebEx. Έκανα μια παρουσίαση για... Χειρότερο από το Zoom είναι. Που το ξέρεις, κόρη. Το ξέρω. Κολλάει όλη την ώρα. Α, κολλάει. Εμάς δεν κολλούσε τώρα εδώ πέρα. Δεν κολλούσε. Ναι. Έκανα μία παρουσίαση για τον bullying, για εκπαιδευτικούς και γονείς. Άκουσες ένα κομμάτι? Άκουσα, σου φάνηκε? Ένα κομμάτι. Σου άρεσε? Μου άρεσε, ναι. Τι σου άρεσε περισσότερο? Ξέρω εγώ τι σου άρεσε. Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω σου άρεσε το κομμάτι εκεί που λέγαμε ότι το bullying το δέχονται παιδιά που ξεχωρίζουν για κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό. Ναι. Γιατί συνήθως νιώθουν τα παιδιά που δέχονται bullying ότι κάτι λάθος πάει μαζί μου και μου κάνουν bullying. Ναι. Και πέφτει αυτοεκτίμηση σου. Ενώ άμα ακούς και από ένα ψυχολόγο να το λέει ότι είναι πιο πιθανό να δεχθεί bullying κάποιος που ξεχωρίζει με θετικό τρόπο, που είναι πιο ψηλός ή τέλος πάντων, που είναι πιο ανεπτυγμένος ή που έχει κάποια χαρίσματα. Ναι. Αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Και να καταλάβεις ότι το πρόβλημα είναι στον Νταΐ, όχι σε αυτόν που... Νταΐς, ξέρεις τη λέξη? Ο Νταΐς είναι αυτός που κάνει bullying, που ασκεί bullying. Δεν τη λέμε στην Κύπρο τη λέξη Νταΐς. Λέμε άλλες λέξεις, αλλά το Νταΐς είναι της ελληνικής αργό λέξη, bullies. Ναι. Ναι. Τελείωσα τώρα αυτό και ανέβασα το podcast, το επεισόδιο του podcast. Και αύριο που είναι Παρασκευή θα ανέβει αυτό. Γιατί μου το ζήτησαν και από την Αθήνα, από την ομάδα με εκπαιδευτικούς και γονείς, να το ανεβάσω. Ναι. Το βιντεοσκόπησα. Θα πέσει τρελομοντάζ. Θα πέσει τρελομοντάζ. Πολύ σε λυπάμαι. Δεν πάει. Αντιλήφθηκες ότι δεν είναι απλώς κάθεται αυτή εκεί πέρα. Κάτι κάνει κιόλας. Κάτι κάνει. Και εμείς θα λείπουμε το Σουκού. Θα πάμε να περάσουμε ένα οικογενειακό ταξίδι. Και την Τρίτη θα λείπουμε. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μεγαλεία. Μεγαλεία, ναι. Πολυτέλειες θα λείπουμε. Πολυτέλειες. Εντάξει, το τερπνόν ήταν το φιλί μου. Ή τη χρίαν φιλοτιμία μπιούμενη, τέλος πάντων. Συγγνώμη, πιστεύεις ότι μ' αρέσουν τα αρχαία? Όχι. Αλλά έχω αντιληφθεί ότι έχεις εξελιχθεί στα αρχαία. Okay. Το τερπνόν μετά το φιλί μου σημαίνει το ευχάριστο μαζί με αυτό που είναι ωφέλιμο. Ναι. Εκεί που θα πάμε για λόγους υγείας. Ναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, το έχουμε υπό έλεγχο, το κάνουμε. Ναι, ναι. Θα πάμε για λόγους υγείας, αλλά θα το διασκεδάσουμε με... Θα το συμπληρώσουμε με διασκέδαση. Ναι. Άρα το τερπνόν, η διασκέδαση, μετά του ωφελήμου. Ναι. Σου έχω υποσχεθεί για ένα... Σου έχω δείξει κάτι φωτογραφίες. Ναι. Τα Χριστούγεννα που είχαμε πάει μόνοι μας. Ναι. Αλλά τώρα επειδή θα πάμε με τα παιδιά, δεν θα έχει date night, θα έχει family night. Εκείνες τις φωτογραφίες που σου δείξα με εκείνο το steak και με εκείνο το ωραίο, το γλυκό, το σοκολάτα που εγώ δεν μπορώ να φάω. Steak μπορώ να φάω, γλυκό σοκολάτα μπορώ να φάω. Εκεί σε εκείνο το μέρος του Χαλάνδρη. Ναι. Θα πάμε μαζί. Στο έχω υποσχεθεί. Girls night. Πάρουμε και τα αγόρια? Όχι. Όχι. Ο Νικόλας δεν είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα ο Νικόλας, αλλά είναι απορροφημένος. Δεν το έχει πάρει είδηση ότι κάνουμε βίντεο. Είναι addicted. Όχι, είναι ήσυχος. Φοράει τα ακουστικά του και δεν έχει πάρει είδηση ότι η μαμά του έχει σταματήσει το WebEx και έχει ξεκινήσει βίντεο. Δεν το πάρει είδηση. Αυτός δεν μπαίνει στο YouTube, όπως σε σένα.
Μου το έχει πει πολλές φορές ότι έχει κάνει συνδρομή. Έχει κάνει εγγραφή η συνδρομή. Έχει κάνει εγγραφή, μου λέει σου πάτησε και καμπανάκι. Από το δικό του το παιδικό. Το κανάλι. Το κανάλι, το προφίλ. Το προφίλ. Δεν μπορεί να κάνει κανάλι. Ναι, το προφίλ είναι και κανάλι, αλλά δεν τον αφήνουμε να κάνει κανάλι. Ξέρεις τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε ο Στέφανος, ο γιος του Θεοδόση, του αδερφού μου. Ο Στέφανος, ο οποίος είναι γεννημένος την ίδια μέρα με σένα, αλλά το 14. Είναι 3 χρόνια ακριβώς πιο μικρός. Όχι την ίδια μέρα γενέθλια με τον Στέφανο, 4 Αυγούστου. Με τον Στέφανο τον Πετρίδη, τον ανεψιό μου. Okay. Ο Στέφανος, θα το γνωρίσεις τώρα, θα με τον Πάσχα τον Στέφανο. Ο Στέφανος είναι στυλ Νικόλα σε πιο κυπριακό version. Οπότε αυτό σε κάποια φάση άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Δεν ήξερε να δει γονείς του. Πήγαινε με το iPad στη γιαγιά του, όχι τη μάνα μου, την άλλη τη γιαγιά του, και έβγαζε βίντεο του σπίτι της γιαγιάς του, έδειχνε εδώ είναι το μπάνιο μας, εδώ είναι το μπιντέ, εδώ είναι η τουαλέτα, εδώ κάνουμε το ένα, εδώ κάνουμε το... Και έβγαλε το σπίτι της γιαγιάς του στο ίντερνετ. Και μια μέρα πήγα εγώ επίσκεψη στον αδερφό μου και μου λέει, είμαι και εγώ YouTuber. Έλα ρε, του λέω. Μου λέει, ναι. Μου λέει, έχω και 7 συνδρομητές. Έχω 7 subscribers. Εσύ πόσους έχεις? Πόσες έχουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που γυρίζουμε αυτό το βίντεο που δεν ξέρουμε θα το ανεβάσουμε. Θα το ανεβάσουμε μια από τις μέρες που θα λείπουμε. Ναι. Περίμενε, μπαίνουμε από εδώ. Να δούμε τώρα. Τώρα έχουμε φτάσει εσίως στους 90.000 συνδρομητές. Εγώ γιατί νόμιζα 30.000? Όχι παιδί μου, 90. Και έχουμε μόνο 10.000 για να πάμε στις 100.000 και να γίνουμε verified. Α, μιας και ανέφερα τις συνδρομές, το subscription που δεν πληρώνεις, η συνδρομή είναι άλλο. Αυτό το είναι το να γραφτείς, είναι δωρεάν. Δεν είναι να εγγραφείς, είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν, δεν είναι, στοιχίζει κάτι ρε παιδιά. Και κάτσε... Μόνο ένα κουμπί. Ναι. Πατήστε ένα κουμπί, πατήστε ρε παιδί. Ένα κουμπάκι μου. Είναι μόνο. Ένα κουμπί είναι μόνο. Ναι, είναι ένα κουμπί. Και επίσης σας μαθαίνει πράγματα η κοπέλα, ρε. Σας μαθαίνει πράγματα η κοπέλα. Ναι. Τώρα αυτό το συζητούσα σήμερα και με την Νικόλα του. Και με τη δασκάλα του Νικόλα. Α, καλά, έχω σβήσει εγώ τελείως. Γιατί κάθισα και 4 ώρες στο κομποντήριο το πρωί που πήγαμε να κάνουμε. Είχαμε να βάψουμε μαλλί σήμερα. Και με συνόδευσε και ο μπαμπάς, ο οποίος είπε, θέλω κι εγώ ένα κούρεμα. Και τελικά κάθισε όλες τις 4 ώρες στο κομμωτήριο. Και μου λέει η κοπέλα εκεί, μπράβο, μπράβο. Άνδρας και να αντέχει τόσο ώρες στο κομμωτήριο. Της λέω, τον άθλο εγώ τον κάνω. Εγώ είμαι που δεν αντέχω τα κομμωτήρια. Αυτού τα αρέσουν. Τα αρέσουν τα σπα. Ναι. Έκοψε και τα μαλλιά του. Λοιπόν, ένα λεπτό να σου πω. Να πούμε. Λοιπόν. Στο κανάλι μας αυτό το μήνα μπήκαν 98.800 μοναδικοί θεατές. Μοναδικοί θεατές. Mm. Δηλαδή, παιδιά, συγχαρητήρια. Ναι, συγχαρητήρια που μπήκατε 100.000 άνθρωποι και είστε γραμμένοι μόνο 90. Θερμά συγχαρητήρια. Και πού μας βρίσκουν? Πού μας βρίσκουν ρε παιδιά? Καλά, άμα τα μάθω εγώ αυτά, άμα τα μάθω, άμα μας βρίσκουν και από τα shorts. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι θα εγγραφούν στο κανάλι μας θα μας βοηθήσουν για να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές, να πάρουμε και εκείνο το verification. Αυτό τώρα το βίντεο, γιατί το ανεβάζουμε ακριβώς? Γιατί αρέσει στον κόσμο να ακούει τη συζήτησή μας. Κακό είναι. Και επειδή θα είμαστε. Το ανεβάζουμε λίγο στο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα μείνετε χωρίς βίντεο εσείς την Δευτέρα και την Τρίτη. Μπορεί να το ανεβάσουμε και Δευτέρα. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα το ανεβάσουμε μια από αυτές τις μέρες, επειδή. Να σας διασκεδάσουμε λίγο. Αυτό είναι. Ναι. Και νομίζω ότι αρέσει και στον κόσμο να παρακολουθεί συζητήσεις κόρης μάνας. Αρέσει. 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 Α, αυτό που έλεγα στη δασκάλα του Νικόλα σήμερα. Είναι εκπληκτικό. Γιατί έλεγε η δασκάλα του Νικόλα για τον Νικόλα εκεί πέρα που γράφει κάτι τέλεια γράμματα. Από αυτά που γράφουν οι ιατροί. Α, αλήθεια. Ναι, έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός μαθητής. Αλλά τα γράμματα του είναι. Ξέρεις πώς είναι. Οπότε. Για να γράφεις ρώσικα. Οπότε πήρα εγώ το λόγο και της είπα, κυρία δασκάλα, δεν πειράζει, τα γράφει ορθογραφημένα, είναι καλό το παιδί, είναι έξυπνο
Και μπορεί ένα παιδί να είναι καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής και να γράφει χάλια γράμματα. Ναι, αυτό. Ναι, και μετά της λέω, ξέρεις, έχω γεννήσει δύο παιδιά βιολογικά, τα μεγάλα, και τώρα έχω δύο παιδιά που τα υιοθετώ. Και μου μοιάζουν περισσότερο τα παιδιά που υιοθετώ από τα παιδιά που γέννησα. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Και στο χαρακτήρα και στα μαθήματα και όλα περισσότερο μοιάζετε εσείς. Ναι. Όχι ότι δεν μου μοιάζουν οι μεγάλοι ρε παιδί μου, αλλά είναι εκπληκτικό ότι έχουμε αυτή την ψυχική και πνευματική συγγένεια. Ναι. Ναι. Και προχθές είπες κάτι πολύ ωραίο. Τι είπα? Κάτι σου έλεγα εγώ. Δεν σου, σου έλεγα εγώ ότι θα ήθελα να είχαμε γνωριστεί πιο νωρίς. Ξέρω εγώ πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Και μου είπες εσύ, ναι, μα δεν θα ήμασταν οι ίδιοι αν γνωριζόμασταν πιο νωρίς. Ναι, γιατί, ναι, θυμάσαι τι μου είπες, οι εμπειρίες που είχαμε από τη ζωή μας έκαναν πιο σοφούς όλους πρώτου γνωριστούν. Ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια θεωρία. Ναι. Που είναι και θρησκευτική πεποίθηση και φιλοσοφική πεποίθηση. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Την πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι λέει οι ψυχές μετεμψυχώνονται. Δηλαδή. Ότι ρε παιδί μου, τάχα δεν έχουμε μόνο μια ζωή, έχουμε πολλές ζωές. Ότι ξαναγεννιέσαι και έρχεσαι ξανά στον κόσμο. Αυτό δεν το πιστεύει η χριστιανική θρησκεία. Αυτό. Το πιστεύουν οι Ινδοί, που λένε για το κάρμα, ότι ξέρω εγώ, σε αυτή τη ζωή κάνεις κάτι κακό, θα ταλαιπωρηθείς την επόμενη. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την πεποίθηση. Από ό,τι διαβάζω και οι αρχαίοι χριστιανοί μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο πίστευαν στη μετεμψύχωση και μετά άλλαξα γνώμη. Τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει. Αυτά δεν είναι επιστήμη, είναι πιστεύω. Ναι. Ξέρεις τη διαφορά μεταξύ επιστήμης και πιστεύω? Ναι. Πες, θες να μας πεις? Τι? Να μας πεις ή να πω εγώ? Άντε, πες. Επιστήμη είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί μέσα από επιστημονική έρευνα. Κάτι που το ξέρουμε σίγουρα, για παράδειγμα. Ξέρουμε σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Ότι ένα και ένα ίσως δύο. Ναι. Αυτό είναι μαθηματικά. Ναι. Μαθηματικά. Επιστήμη δεν είναι μαθηματικά. Όχι. Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά. Δεν είναι επιστήμη τα μαθηματικά. Science. Πρέπει. Εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα με τα μαθηματικά. Δεν είναι. Και εγώ έχω πρόβλημα με τα μαθηματικά. Είδες, άμα σου λέω ότι σαν να σε έχω γεννήσει. Ναι. Και βιολογικά. Λοιπόν. Και η επιστήμη είναι κάτι που ξέρουμε σίγουρα ότι ισχύει, γιατί έχουν γίνει πειράματα και έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Επιστημονικά ευρήματα. Άλλο επιστημονικές θεωρίες. Τι λένε οι επιστήμονες, ότι μπορεί να συμβαίνει το ένα ή το άλλο, ενώ έχουν αποδειχθεί. Και πίστη είναι αυτά που πιστεύουμε ότι συμβαίνει. Αυτά που πιστεύουμε δεν τα ξέρουμε σίγουρα. Είναι, ναι, θέμα πίστης. Ναι. Τέλος πάντων, λέει για τις. Αυτοί που πιστεύουν στη μετεμψύχωση, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, λένε ότι οι ψυχές επιλέγουν, λέει, σε ποια οικογένεια θα γεννηθούν. Ναι. Το οποίο. Επιλέγουν. Ναι, ναι, είναι, είναι, είναι πίστη αυτό. Δεν, είναι, δεν σου το λέω ως επιστημονικό δεδομένο. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Βασικά, αν λες, αλλά, αν λες σχόλια, ας πούμε. Αν λες, αυτό είναι χάλια, ας πούμε. Αυτό είναι. Δεν αρέσει. Είναι δικαιούς, αυτό είναι, ναι, είναι πεποίθηση αυτό. Αυτό είναι ρατσισμός. Εννοείς το να μην δέχεσαι τη γνώμη του άλλου. Το να κοροϊδεύεις τη θρησκεία του άλλου. Ναι. Είναι και μυσαλλοδοξία είναι. Μυσαλλοδοξία σημαίνει να μην δέχομαι τη γνώμη του άλλου. Ναι, και να μην σέβομαι τη θρησκεία του. Ναι, είναι μια μορφή ρατσισμού αυτή. Ναι. Μια μορφή διάκρισης. Ναι. Δηλαδή, λες, ας πούμε, η δικιά μου θρησκεία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τι ισχύει. Εμείς είμαστε βαφτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι. Η δική μας θρησκεία, έτσι όπως τη ξέρουμε, δεν πιστεύει στη μετεμψύχωση. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την επιλογή. Το σκεφτείτε καμιά φορά πώς, ας πούμε, γίνεται αυτός ο συνδυασμός. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, για παράδειγμα, θα κάνουν βιολογικά παιδί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έρχονται ο ένας κοντά στον άλλο, ξέρω εγώ, φτιάχνουν σχέση, παντρεύονται και κάνουν ένα παιδί και βγαίνει το συγκεκριμένο παιδί. Να. Εκεί δεν υπάρχει η συνειδητή επιλογή. Δηλαδή το παιδί, ας πούμε, που γεννιέται, εγώ που γεννήθηκα από τους γονείς μου τους βιολογικούς, εσύ που γεννήθηκε από τους γονείς τους βιολογικούς, δεν επέλεξες. Δεν είπες, εγώ δεν θα... επέλεξα εγώ τους γονείς μου. Ναι, ναι. Επέλεξαν αυτοί να σε κάνουν προφανώς, αλλά εσύ δεν επέλεξες ποιοι θα είναι οι γονείς. Ούτε αυτοί επέλεξαν ποια θα είσαι. Ήξερα. Όχι. Ενώ εγώ επέλεξα εσένα. Ναι. Είναι πολύ έτσι. Εγώ γι' αυτό θεωρώ την υιοθεσία πιο γονεϊκή πράξη, πιο συνειδητή. Γιατί επιλέγεις τον άνθρωπο. Ναι. Ξέρεις, ας πούμε, λες, θέλω αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι παιδί μου. Θέλω αυτή την κοπέλα να είναι κόρη μου. Ναι. Wow. Και έχουμε κοινά. Και θα αποκτήσουμε κι άλλα.
Και άρα, ας πούμε, σαν τι. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και ζουν μαζί, μέσω της μίμησης μαθαίνουν πράγματα ο ένας από τον άλλο. Να, ας πούμε, σε έκανα σουίφτισσα. Με έκανε σουίφτισσα. Αυτό που το πάτε, με έκανε σουίφτισσα και σήμερα μου έστειλε το τραγούδι Paper Rings. Το οποίο είναι τέλειο. Να πάτε να το ακούσετε, παιδιά. Paper Rings. Δεν μπορούμε εμείς να το παίξουμε ή θα μας το μπλοκάρουν. Όχι, να πάτε να το ακούσετε εσείς. Ναι, και μου λέει εγώ θα ταυτιστείς με αυτό. Με τους στίχους του Paper Rings. Κατάλαβες. Βεβαίως κατάλαβα. Κάτσε να τους διαβάσω. Paper Rings. Paper Rings. Μου το στείλες χωρίς στίχους. Μου το στείλες στο YouTube Music. Ναι. Αλλά κατάλαβα τους στίχους. Αφού είναι εύκολο. Στίχοι. Λοιπόν. The moon is high. Το φεγγάρι είναι ψηλά. Like your friends were the night that we first met. Όπως ψηλά ήταν και οι φίλοι σου τη νύχτα που πρώτο συναντηθήκαμε. Δεν το ξέρεις εσύ τι σημαίνει αυτό, θα το μάθεις τώρα στην πρώτη γυμνασίου. Ποιο μετά, ξέρεις. Ξέρεις. Εντάξει. Είναι μια έκφραση που δείχνει κάποιον ο οποίος έχει παρτάρει πολύ. Went home and tried to stalk you on the internet. Πήγα στο σπίτι και προσπάθησα να σε κάνω stalking στο internet. Now I've read all of the books beside your bed. Τώρα έχω διαβάσει όλα τα βιβλία πίσω από το κρεβάτι σου. Πίτρε ρε κουπέλα. Εγώ δεν στο πάρε. Ναι, μου το πεις, αφού μου πεις και του εννοείς. Μεταξύ, είπα Swifties επειδή εννοώ την τραγουδίστρια Taylor Swift. Ναι, έτσι όπως δεν κατάλαβαν ότι μιλάμε για την Taylor Swift. Ναι. The wine is cold, like the shoulder that I gave you in the street. Λέει το κρασί είναι σκληρό, είναι... Το κρασί είναι κρύο, όπως το κρύο όμο που σου έδωσα στο δρόμο. Cold shoulder σημαίνει σου έκανα τη δύσκολη, σου έκανα ας πούμε τη δικουστάρω. Cat and mouse for a month or two or three. Κάναμε σαν τη γάτα και το ποντίκι για ένα μήνα ή δύο ή τρεις. Now I wake up in the night and watch you breathe. Τώρα είμαστε μαζί, λέει, και ξυπνώ το βράδυ και σε παρακολουθώ να αναπνέεις. Αυτό το κάνουν οι γονείς με τα βρέφη που τα παρακολουθούν να αναπνέουν και οι ερωτευμένοι με τους ερωτευμένους συντρόφους με τους οποίους κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Ξέρεις ποιο είναι ένα σημάδι ότι είσαι με τον σωστό άνθρωπο? Ποιο? Θα γίνεις ενήλικας και θα μπορείς να έχεις μια κανονική σχέση ενηλικών. Ναι. Ένα σημάδι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα, ένα σημάδι από τα πολλά, είναι ναι, αν θα συγκατοικήσετε, αν θα κοιμηθείτε μαζί ένα βράδυ, να μπορείς να κοιμηθείς καλά στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλο άνθρωπο και να μην νιώθεις άβολα. Αν ο άλλος έχει τοξικότητα, δεν νιώθεις καλά. Ναι. Ή τέλος πάντων, να το καταλαβαίνεις στον ύπνο. Εγώ, για παράδειγμα, στην προηγούμενη ζωή μου, προτιμούσα να κοιμάμαι μονή μου. Ναι. Και στους δύο γάμους που είχα προηγουμένως ήταν πολύ δύσκολο να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή νιώθω άβολα, φορούσα το ασπίδες, πήγαινα να κοιμηθώ πιο νωρίς ή πιο μετά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με έναν άνθρωπο στο ίδιο κρεβάτι. Με τον Μπαμπάπ το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε μαζί κοιμάμε σαν να μην... Μεταξύ τα παιδιά μπορούν να σας πούν τι ακούγεται απ' έξω. Αυτό ακριβώς. Θα πες λίγο. Λοιπόν, τους έχεις πει για το πρόβλημα που έχεις δει. Ναι, έχω υπνική άπνοια, ναι, το ξέρω. Ωραία. Είναι αυτή με τον... Με τον μηχανάκι. Με το... Ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι και ο άλλος, σαν το τραχτέρ όλη τη νύχτα. Ακούγεται απ' έξω σε χορδία. Πέντε φορές τη νύχτα. Ακούγεται σε χορδία απ' έξω, ναι, στον διάδρομο. Ναι, ενώ εμείς μέσα δεν παίρνουμε είδηση. Χοροδία τρικάλων. Χοροδία τρικάλων. Η μία με τον αναπνευστήρα. Και εμείς ξυπνάμε και νομίζουμε ότι έχουμε κοιμηθεί σαν τα πουλάκια. Κοίταξε, αυτό είναι ένα σημάδι. Αν ας πούμε αγαπάς, όχι όταν αγαπάς τον άλλο, όχι αν ας πούμε αγαπάς τον άλλο, όταν αγαπάς τον άλλο, το σώμα σου όταν κοιμάσαι δίπλα από το σώμα του άλλου δεν αντιδράει. Ενώ κοιμάσαι δίπλα από έναν άνθρωπο που δεν είναι καλή σχέση σας, μπορεί στο μυαλό σου να κάνεις το λεγόμενο cognitive dissonance, γνωστική ασυμφωνία. Cognitive dissonance είναι μια διαδικασία που κάνει ο εγκέφαλος. Αν εγώ έχω μέσα στο μυαλό μου ότι δεν είναι σωστό να είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μου φέρεται καλά, ναι, αλλά εγώ είμαι κολλημένη πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν μου φέρεται καλά, μετά το μυαλό μου στρογγυλεύει τις γωνίες και με κάνει να πιστεύω ότι όχι, μου φέρεται καλά, παρόλο που δεν μου φέρεται καλά, αλλά το σώμα ξέρει. Ναι. Οπότε όταν θα μεγαλώσεις και θα ενηλικιωθείς και θα θελήσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη σχέση, το αν κοιμάσαι ωραία
δείχνει ότι είσαι καλά. Οπότε πάμε πίσω στους στίχους του τραγουδιού Paper Rings της Taylor Swift. Now I wake up in the night and watch you breathe. Τώρα ξυπνάω μέσα στη νύχτα και σε παρακολουθώ να αναπνέεις και το χαίρομαι. Τα κοροϊδεύω εγώ, αυτά τα κάνω τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Kiss me once, cause you know I had a long night. Φίλησε με μία φορά γιατί ξέρεις ότι είχα μια κουραστική νύχτα. Μια μακρά νύχτα, αλλά είναι κουραστική. Oh, kiss me twice, cause it's gonna be alright. Oh, φίλησε με δύο φορές, επειδή γιατί θα είναι όλα. Πάνε καλά. Ναι, όλα καλά. Ναι. Είναι ένα άλλο από τα σλόγκα που έχουμε στην οικογένειά μας. Όλα καλά. Αλλά είναι inside joke το όλα καλά. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει, αλλά είναι όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Το όλα καλά περιγράφει το cognitive dissonance. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε. No. Three times because I've waited my whole life. Φίλησε με τρεις φορές γιατί περίμενα όλη μου τη ζωή. Και λέει μετά μία-δύο, τρεις-τέσσερις φορές. Όλο φιλιά. Ο αστυνόμος του φιλιού τώρα φοράει τα ακουστικά του και παρακολουθεί κάτι και είναι πολύ σοβαρός για να μην γελάσει. Εν τω μεταξύ βρήκα το... Μακάρι να βλέπατε τη φάτσα του. Πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός. Είναι ένα 8χρονο που μοιάζει με 18χρονο στη σοβαρότητα. Μην σου πω και με 38χρονο. Είναι σοβαρό το παιδί. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω ούτε μια στιγμή χωρίς να γελάω. Ανήσυχο. Να μην γελά. Είναι υπερήσυχο τώρα εδώ. Είναι πολύ συγκροτημένος. Ναι. Άλλες φορές όταν ήταν με τα ακουστικά και ήμασταν εκεί, εμείς εκεί πέρα στον καναπέ και συζητούσαμε, αυτός γελούσε σαν το γαϊδούρι. Γελούσε σαν το. Γελούν τα γαϊδουριά. Είχε ακούσει ποτέ γαϊδούρι να γελάει. Και δεν έκανε και αυτό που έλεγε το βίντεο, που έλεγε αν γελάσεις κάνε το restart. Δεν βλέπατε ένα βίντεο που έλεγε if you laugh play restart? Ναι. Αλλά δεν το έκανε restart. Δεν παίζει με βάση τους κανόνες. Που λες βρήκα τι πρέπει να γίνει για να μην κάνει τον αστυνόμο του φιλιού. Τι? Άμα φιληθείς εσύ μπροστά του touch και αυτός ενοχληθεί, του δίνεις δυο φιλιά και είναι happy. Κατάλαβες τι ήθελε το παιδί, να το φιλάμε και αυτό. Εντέρε, όλοι ζηλεύουμε. Για άνθρωπο δεν ζηλεύει. Είναι φυσιολογικό να ζηλεύω. Ναι, είναι φυσιολογικό. Αυτό που είναι κακό είναι να φθονείς. Εγώ δεν βαριόμουν να ήμουν single. Εσύ βρήκες καινούριο. Βασικά, εσύ το 2022 με 23, τόσο από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, βρήκες καινούριο. Το 23, κορί. Ναι. Όχι το 23, εννοώ όλη την υπόλοιπη χρονιά και τόσο από το φθινόπωρο. Τότε που γνώρισες. Ναι. Μέχρι το καλοκαίρι. Μάντεψε. Ναι, βρήκα τον καλύτερο. Τον αψηλότερο. Όχι, τον Λάκη. Αν είχα τον Λάκη, ναι. Τον Λάκη τον είχα από το 21, ναι. Πες αυτό που μου έλεγες προχθές, που βλέπαμε τα βιντεάκια με τον Λάκη. Ξέρω εγώ. Σου έλεγα και καλά ότι ήσουν τόσο μόνη σου. Ήσουν πολύ μόνη, λέει εγώ. Ήσουν πολύ μόνη σου που άρχισε να μιλάς μέχρι και στο σκύλο σου. Και να του λες, Λάκη πάμε για ύπνο. Λάκη τα κόκαλα μέσα στο κλουβί, όχι έξω. Τι, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι. Ήμουνα πολύ μόνη μου. Τώρα που θα πάμε το Πάσχα, δει πολύ πλάκα με τον Λάκη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ανυπομονώ. Θα είναι πολύ γλυκούλης. Ο Αλέξης είπε ότι είτε... Άμα έχει μεγαλώσει και έχει γίνει ταούλη, τι θα γίνει? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Θα είχε δυνατήσει, γιατί ο Αλέξης δεν του κάνει τις χάρες. Ξέρεις εγώ ότι είμαι γνωστή για τις χάρες που κάνω. Να. Βάζω περισσότερο κέικ, περισσότερο φαγητό. Να. Αυτά κάνω και με το σκυλί. Εσύ στην αρχή μου είπες θα βγει δίλεπτο το βίντεο. Όχι, και τώρα εσύ το είπες το δίλεπτο. Εγώ χαμογέλασα. Έκανα. Λοιπόν, θα έχει πλάκα με τον Λάκη. Νομίζω ότι ο Λάκη έχει παρόμοιο χαρακτήρα με τον Νικόλα. Ναι, καλά. Φαντάσου να το έχεις αυτό σε αγόρι ανθρώπινο και σε αγόρι σκυλίσιο. Τι? Γεια. Γεια. Βρες το βίντεο. Ναι. Μα τσάκωσε. Ναι, μωρό μου, πήγαινε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο zoom και γιατί μου έστειλε το κορίτσι το τραγούδι. I like shiny things,
But I marry you in paper rings. With paper rings. With paper rings, ναι. I like shiny things, but I'd marry you with paper rings. Μου αρέσουν τα φανταχτερά πράγματα, τα πράγματα που γυαλίζουν, το χρυσάφι, τα διαμάντια, αλλά θα σε παντρευόμουν με δαχτυλίδια από χαρτί. Με χάρτινα δαχτυλίδια. Ναι, με χάρτινα δαχτυλίδια. Darling, you are the one I want and I hate accidents except when we went from friends to this. Αγάπη μου, λέει, είσαι αυτός που θέλω, είσαι ο ένας που θέλω, ο ένας, ναι. Ναι. Μισώ τα δυστυχήματα, τα ατυχήματα, εκτός από αυτό που λέει τα φίλη και μετά. Είναι για τον, για τον Travis που το γράφει. Όχι, αυτό Μπαλιό. Το γράψε. Είναι, το γράψε το 19 αυτό το τραγούδι. Το γράψε για εκείνον τον τύπο που ήταν μαζί στα κρυφά, που είδαμε τον ντοκιμαντέρ. Όχι, αυτό ήταν το 2016 με 17. Ξέρουμε όλο το dating history της Taylor Swift και έτσι δεν χρειάζεται να μάθουμε τις καινούργιες μας μητέρας. Καταπληκτικό. Αυτό ήταν για όταν βρει κάποιον. Εγώ αυτό λέγεται τον μπαμπά. Το ξέρω ότι μου το στείλει το μπαμπά. Darling, you are the one I want in paper rings, in picture frames, in dirty dreams. Αχα. Αμωρό μου, εσύ είσαι αυτός που θέλω στα χάρτινα δαχτυλίδια, στις... in picture frames. Picture frames, στις κορνίζες. Στις κορνίζες με φωτογραφίες, στα όνειρα. Oh, you are the one. Είπαμε, συμβαίνουν αυτά, είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Είπαμε, δεν δίνουμε σημασία στα όνειρα, είναι απλώς όνειρα, ναι. Είναι απλώς όνειρα. Δεν σημαίνουν τίποτα. Τίποτα. Είναι απλώς ο εγκέφαλος μας τα όνειρα και επεξεργάζεται διάφορες πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει μέσα στην ημέρα. Ναι. In the winter in the icy outdoor pool, το χειμώνα στην παγωμένη εξωτερική πισίνα, when you jumped in first, I went in too. Όταν πήδηξες πρώτος μέσα στην παγωμένη πισίνα, πήδηξα κι εγώ. I'm with you even if it makes me blue. Θα είμαι μαζί σου ακόμη και αν θα γίνω μπλε από την παγωνιά στην παγωμένη πισίνα. Να. Μεγάλος έρωτας για να πηδήσεις στην παγωμένη πισίνα, μεγάλος έρωτας. Which takes me back to the color that we painted your brother's wall. Το οποίο με πάει πίσω, φοβερό ποίημα. Στο χρώμα που έχουμε ζωγραφίσει τον τοίχο του. Είναι φοβερή. Τον τοίχο του αδερφού σου. Honey, without all the excess, fights and flaws, we wouldn't be standing here so tall. So, λοιπόν, αυτός εδώ ο στίχος, ναι, είναι η Σοφία που μου πες προχθές. Λέει, αγάπη μου, χωρίς όλους τους πρώην, τις πρώην, τις δικές σου πρώην, τους δικούς τους πρώην, τους καυγάδες και τα ελαττώματα, δεν θα στεκόμασταν εδώ τόσο ψηλοί, τόσο. Άρα λέει ότι η ιστορία μας μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ναι, αυτό. Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και έχουν νόημα οι στίχοι της Taylor Swift. Αυτό έγινε και εγώ Swiftissa. Kiss you once because I know you had a long night. Θα σε φιλήσω μια φορά γιατί ξέρω ότι είχες μια δύσκολη νύχτα. Kiss you twice, it's gonna be alright, όλα καλά. Three times because you waited your whole life. Τώρα το γυρίζει το ρεφρέν πάνω σε αυτόν. Λέει, ναι. Λέει, περίμενες όλη σου τη ζωή. Ξέρεις τι μου είπε ο μπαμπάς χθες το βράδυ που ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ cute. Του έλεγα, ρε παιδί μου, καθόμαστε εκεί και βλέπαμε τηλεόραση και του έλεγα ότι εγώ είχα ξεχάσει την πιθανότητα, δεν το έβλεπα πλέον ότι θα μπορούσα να έχω μια όμορφη αγάπη στη ζωή μου, γιατί πέρασα δύσκολα στις προηγούμενες σχέσεις. Και ναι, του λέω, εσύ το περίμενες? Και μου λέει, όταν ήμουν μικρός, λέει, είχα έτσι πολύ ρομαντικές απόψεις για τη ζωή. Αλλά μετά... Και εγώ. Και είναι ωραίο. Και ξέρεις, είχε περάσει κάποιες ταλαιπωρίες, ξέρεις εσύ, δεν τα λέμε δεν αυτά. Λέμε, είναι, δεν είναι οικογενειακά μας. Δεν λέει, μετά έλεγα όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Αλλά λέει... Δεν σας είπαμε ότι αυτό είναι το... Ναι, το όλα καλά έλεγα μετά. Οικογενειάς μας. Αλλά λέει, ξαφνικά ήρθε αυτό το όνειρο που είχα έφηβος και ήταν πολύ sweet, γιατί θυμήθηκα και εγώ ότι έφηβη είχα αυτό το όνειρο να έχω μια όμορφη αυθεντική σχέση και να είμαι χαρούμενη για τη ζωή και να είμαι και άλλος χαρούμενος για τη ζωή και δεν το είχα ποτέ πριν. Και ήταν, ναι, έτσι sweet αυτά. Ναι. Cringe. Οι γονείς να λένε αυτά τα πράγματα. Κάθε μία πρόταση και μία storyline. Ναι, ναι, ναι. Εμά είναι εδώ πέρα κάνουμε... Και swifting. Ναι. Και λέμε ιστορίες ζωής μας, εντάξει. Ναι, ναι. Τι αθυμήθηκε ο Λάζαρος. Μου γράφει, ρε μαμά, έδωσες το διαβατήριο μου να μου το φέρουν. Την τάδε ημερομηνία θα πω στην Αγγλία, θέλω το.
Θυμάσαι τη φάση. Ναι. Θυμάσαι τη φάση με το διαβατήριο. Ναι. Το διαβατήριο αυτό, ναι, ήταν στο σιρτάρι μου. Ναι, του γράφω. Θα στο στείλω. Στο στείλω. Θα το στείλω συστημένο. Το διαβατήριο αυτό ήταν στο σιρτάρι μου. Στο σιρτάρι μου, στο δωμάτιο, στο χωριό που κοιμόμουν μονά με το Λάκη. Είχα το διαβατήριο μου και το βιβλιάριο που ψηφίζω. Ναι. Και πριν να φύγω για να έρθω τα Χριστούγεννα, ναι, ανοίγω το σιρτάρι και λέω ας πάρω και το διαβατήριο μου εκτός από την ταυτότητα. Ναι. Και βρήκα εκεί το διαβατήριο μου, το πήρα. Είχα το διαβατήριο στη τσάντα μου, πάει με τον μπαμπά σε κάποια φάση να πάρω έναν ελληνικό αριθμό για να έχω να μπορώ να έχω δεδομένα όταν είμαι εκτός σπιτιού. Α, αυτός είναι ο αριθμός που έχεις τώρα, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν τον λέμε. Δεν λέμε. Δεν έφερε το τηλέφωνο που σου είπα. Του ερώτησα. Αύριο. Λοιπόν. Και πάμε εκεί και λέει η κοπέλα, θέλω πιστοποιητικό ότι είστε εσείς. Για να γραφτεί η ταυτότητα, για να γραφτεί πάνω σας το τηλέφωνο. Ψάχνω την ταυτότητά μου, την ταυτότητά μου την είχα αφήσει στη τσάντα του λάπτοπ. Που την είχα στο αεροδρόμιο. Α, έμαθες ότι χθες το βράδυ μέσα στη τσάντα του λάπτοπ βρέθηκε το χαμένο τάμπλετ. All this time ήταν μέσα στη τσάντα του λάπτοπ. Ναι. Αλήθεια! Ναι, έχει βρεθεί το χαμένο τάμπλετ. Ναι. Πού είναι τώρα? Το έχει πάρει το. Δεν θα πω το χαμένο παιδί, το παιδί που βρέθηκε. Κοιτάτε! Λέμε ότι βρέθηκε το χαμένο τάμπλετ. Α, ναι. Ήταν μία έκπληξη, μία αποκάλυψη. Εντάξει. Και πάω και λέω: δεν πειράζει, λέω. Την ταυτότητα ξέρω που την έχω. Ναι. Είναι μέσα στη τσάντα του λάπτοπ. Ναι. Έχω όμως το διαβατήριό μου. Το παίρνω, το ανοίγω, το δείχνω στην κοπέλα, μου λέει: είστε ο Λάζαρος Πανταζής. Και κοιτάω το διαβατήριο του Λάζαρου, το οποίο το είχε αφήσει στο χωριό από το 2020, ρε φίλε. 3,5 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν ήταν το διαβατήριο του μέσα στο δωμάτιο μου, γιατί είχε έρθει αρχές του Μάρτη, τότε που θα ήταν για τον κορονοϊό, είχε έρθει. Για να κάνουμε μαζί καραντίνα και έφερε το διαβατήριο του και μου λέει. Για να κάνουμε μαζί καραντίνα. Ναι, άλλα πράγματα κάναμε μαζί όμως τότε. Ναι, ήρθε για να κάνουμε μαζί καραντίνα. Αλλά ήρθε ο Λάζαρος και καθάρισε. Ο Λάζαρος ήταν μου βοήθησε και ξεκαθάρισε η κατάσταση με την παλιά κυβέρνηση. Ναι. Ξέρεις τι εννοούμε παλιά κυβέρνηση. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηφίζει, δεν θίγουμε. Παλιά κυβέρνηση. Α, ναι. Ήρθε ο Λάζαρος για την καραντίνα και ο Λάζαρος είναι που βοήθησε να ανοίξουν τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Και όταν μας έγινε αυτός η πρόταση. Ναι, ναι, αυτός. Αυτός με βοήθησε να ανοίξουν τα μάτια μου και αυτός βοήθησε έτσι να γίνει μια. Ήταν μεγάλος όμως το 20, ο Λάζαρος ήταν 23 χρονών. Ναι. Ήταν 23. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Είχε πει και το κορυφαίο: είστε σαν δυο παίχτες reality που σας έβαλαν τη γεια μας. Ναι, ήταν κορυφαίο αυτό. Αφού δεν ταιριάζαμε με κορή καθόλου με την παλιά κυβέρνηση. Τίποτα. Ναι. Τίποτα όμως. Τίποτα. Δεν ταιριάζαμε. Είμαστε ατέριαστοι. Ναι. Ήταν μια φάση, ναι. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος όταν κουράζεται να είναι μόνος του και ανυπομονεί και κάνει σχέση γιατί δεν μπορεί να είναι μόνος του. Ενώ σε περίπτωση που δεν αντέχει να είναι μόνος του, βρίσκει τρόπους να μετατρέψει τη μοναξία του σε μοναχικότητα και μετά μπορεί. Ε, ναι. Ναι. Συμφωνείς? Mm. Είναι κακός σύμβουλος η ανυπομονησία και το να μην μπορείς να μείνεις μόνος σου. Ξέρω πώς θα ονομάσω αυτό το βίντεο. Πώς? Χαλαρή κουβέντα, χαλαρή ψυχοεκπαιδευτική κουβέντα με τη μικρή μου κόρη. Τέλειο! Χαλαρή ψυχοεκπαιδευτική κουβέντα με τη μικρή μου κόρη. Την ώρα που ο μικρός μου γιος φρονιμότατος παρακολουθεί το παιδικό κανάλι που παρακολουθεί και είναι και πάρα πολύ ήσυχος και τώρα έχει καθαρίσει και τα αυτιά του. Μπράβο, βάζει ξανά τα ακουστικά του. Φοβερό παιδί, ε! Α, ναι, καλά. Ναι, μα είσαι, το παιδί μας απόψε είναι πολύ φρόνιμο. Ξέρεις, γιατί πείνασε πριν και είχα και ένα τανάκι της. Και μου λέει, πεινάω. Του λέω, τι άλλο θα έκανες από το να πεινάς? Μου λέει, τι θα... όλα, όχι, φάγεις τα μισά και αυτός θέλει να μισά, αφού είναι για εσάς τα έκανε. Λοιπόν, και έτσι έχω το διαβατήριο του Λάζαρου. Ναι, ο Λάζαρος είχε πει αυτό το κορυφαίο ότι είσαστε σαν δύο παίχτες reality που σας έβαλαν τυχαία μαζί να δουν αν θα αντέξουν και εσείς το πήρατε στα σοβαρά και αντέχετε ότι δεν ταιριάζετε. Και αυτά, ναι. Λοιπόν, πού ήμασταν? Α, στους στίχους της... Τέλειο!
I had to drive away with you. I want your complications too. I want your dearly mandates. Dreary mandates. Wrap your arms around me, baby boy. Θέλω να οδηγήσω μακριά μαζί σου. Θέλω ακόμη και τις επιπλοκές σου. Αυτό που λέμε ότι... complications, περιπλοκές, ναι. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτός να κάνει μια δουλειά που είναι μακριά και να πρέπει αυτή να μετακομίσει μαζί του για λίγο καιρό, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Θέλω τις δύσκολες σου Δευτέρες, γιατί πάντα οι Δευτέρες είναι δύσκολες, τύλιξε τα χέρια σου γύρω μου, baby boy, μωρό αγόρι. Mm-hmm. Το λέει δύο φορές. Σου αρέσουν εσένα τα shiny things, but I'd marry you with paper rings. Όχι. Αρέσουν σε μένα, I like shiny. Είναι το ρεφρέν. Μ' αρέσουν τα φανταχτερά πράγματα, τα γυαλιστερά πράγματα, μα θα σε παντρευόμουν με τα χτυλίδια από χαρτί. Και ξέρεις ότι εσύ έστειλες αυτό το τραγούδι. Ναι. Εγώ άκουσα αυτό το τραγούδι. Ναι. Μου κάνει κλικ στον εγκέφαλο. Ναι. Και έστειλε ένα email στη δικηγόρο. Να σου δείξω το email. Και τι λέει? Θα το διαβάσει εσύ, θα το πούμε. Ναι, θα το διαβάσει εσύ. Μην μου πεις ότι έχει να κάνει σχέση με την αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Όχι, βρε. Να το δω. Και τι λέει? Διάβασε το. Είχαμε μιλήσει ξανά με την δικηγόρα, αλλά τη λέω να το κάνουμε definite. Το είδες? Ναι. Το διάβασες? Ναι. Κάνεις photo reading εσύ? Τι κάνω? Photo reading, να διαβάζεις με την ταχύτητα φωτός σου. Wow. Αυτό ήταν photo reading που έκανες τώρα. Ναι. Μπράβο ρε. Δεν το διαβάσα όλο. Τι σημαίνει όμως, κατάλαβες τι σημαίνει? Κατάλαβα. Ναι, ναι. Οπότε παίρνεις credits και γι' αυτό. Credits, ξέρεις με credits? Δεν ξέρω. Credits σημαίνει απόδοση. Όταν, ας πούμε, όταν είναι η στίχη ενός τραγουδιού, στα credits λέει ποιος έχει γράψει τη μουσική, ποιος έχει γράψει τους στίχους, ποιος το έχει ενορχιστρώσει κλπ. Παίρνεις credits, παίρνεις έπαινωση. Παίρνεις έπαινω. Αυτά που λες, μωρό μου. Okay. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Νομίζω δεν έχει άλλους στίχους. Είναι επανάληψη. Ναι, επανάληψη. You are the one I want, one I want. Ναι, όντως μας ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί, όταν ήμουν στο κομμωτήριο, σου έστειλα ένα βιντεάκι της Taylor που μιλούσε και ναι. Έλεγε. Και έλεγε ότι. Να σας πω εγώ που είχα καταλάβει. Λοιπόν, μέσα. Θα πω. Έλεγε ότι έχει θυμώσει που η πατριαρχική κοινωνία. Λέει στις γυναίκες ότι έχουν λιγότερη δύναμη από αυτούς και ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τους πιο άντρες χωρίς να αντιδρούν. Ναι. Και άμα αντιδράσουν σε κάτι που τους λέει ένας άντρας που είναι παράλογο, είναι βλακεία. Θα πεθάνουν. Τις βγάζουν τρελές και επιθετικές. Λένε είσαι bitch, είσαι επιθετική. Ενώ ένας άντρας δικαιούται να έχει μια άποψη διαφορετική, μια γυναίκα. Και μου λέει η γωγό, α, το έδειξε στον μπαμπά. Σου γράφω εγώ, δεν το έδειξα. Όχι, ο μπαμπάς δεν είναι έτσι. Και τι μου γράφεις? Α, οκ, okay, απλώς θέλω να καταλάβει πως αυτή την τραγουδίστρια δεν την ακούω χωρίς λόγο. Και του το έδειξα μετά. Ναι. Και τι είπα μετά? Χαμογέλασε πολύ γλυκά. Γι' αυτό λέω, δεν την ακούω χωρίς λόγο. Υπάρχει. Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Μου μαθαίνει πράγματα, με συγκινεί. Ελπίζω ότι μια φορά, αν οι γονείς μου έχουν το κουράγιο και τα χρήματα, να με πάνε στην έραστο να τη δω κι εγώ. Άμα μπορέσουμε ποτέ, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να μην μπορέσουμε. Και τέλος πάντων αυτά, την αγαπάω πάρα πολύ. Και την αγάπησα κι εγώ μέσα από σένα. Ναι. Δεν ήξερα εγώ. Την ήξερες, την είχες ακουστά γενικά. Την είχα ακουστά, αλλά δεν είχα ακούσει τη μουσική της. Από σένα έμαθα τη μουσική της. Ναι. Σένα, και εγώ ήμουν κιόλας φοβισμένη να το πω στον παπά επειδή και στον Νικόλα, επειδή και καλά θα με κορόιδευε. Και επειδή ο μπαμπάς είναι hard rock. Ναι. Hard rock είναι ο άνθρωπος και βάζει και το μεγάφωνο όταν σιδερώνει και ακούει hard rock. Πες τι ζούμε εδώ μέσα. Γενικά έχουμε και οι δύο μία άποψη για τη μουσική που είναι πολύ διαφορετική από το άλλο. Δεν είναι τόσο διαφορετική. Εγώ του το έλεγα προχθές. Του λέω σκέψου, εσύ ακούς αγγλικά rock, κλασικά. Αλλά εγώ ακούω αγγλική pop. Εσύ ακούς αγγλική pop. Του λέω και οι δύο ακούτε μουσική στα αγγλικά. Επίσης,
Άλλα παιδιά στην ηλικία της γογούς του, λέω, θα μπορεί να ακούνε τραπ, μπορεί να ακούνε κάτι ναι, το οποίο είναι πολύ πιο... Εγώ διαλέγω την pop, επειδή δεν μ' αρέσει η τραπ και η ραπ. Διαλέγεις την pop της Swift, αλλά έχει και country μέσα, έχει και rock μέσα, έχει και τέτοια στοιχεία, δεν είναι μόνο pop, δεν είναι μια απλή pop μουσική. Ναι, ας πούμε κάνει και, κάνει και jazz η Taylor Swift, έχει κάνει και rap μέσα στην pop, έχει κάνει και rock μέσα στην country, έχει κάνει διάφορα. Ναι, και του λέω προχθέ, του λέω έχει και πολύ καλή σκηνική παρουσία και τι μου απαντάει ο τύπος. Τι? Τον άκουσες που το έλεγε, έπινε καφέ στην κουζίνα, λέει σκηνική παρουσία, με τη σκηνική παρουσία είχε κάνει καριέρα και βανδύ. Και τον έβγαλα έξω την κουζίνα. Αυτό ακριβώς. Τον έβγαλα έξω, εδώ βγαίνεις έξω τώρα πήγα. Μίλησες. Μίλησες εσχάτη. Πήγαινε να παίξεις Xbox. Τιμωρία. Τιμωρία να παίξεις. Αν ναι, ξεχάσαμε να σας πούμε, παίζει Xbox τώρα. Ναι, ναι κορή, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι ωραία φάση να έχεις αγόρια τα οποία παρακολουθούν ένα βίντεο με πολύ προσοχή ή παίζουν Xbox με πολύ προσοχή, γιατί έχουν χρόνο τα κορίτσια για long time. Πήγα πριν από εκεί και μου λέει τελειώνω, τελειώνω. Του λέω δεν είναι αγκιά τελειώσεις, έχω να κάνω μοντάζ. Α, λέει 5 λεπτά θα κάνω, πριν 2 ώρες. Αυτά που λες μωρό μου. Έτσι κάναμε ένα πολύ βίντεο, το οποίο είναι συζητήσεις μάνας και κόρης. Το κάνουμε σε δύο μέρη. Τι εννοείς δύο μέρη, δύο βίντεο? Ναι ρε, να το κόψω στα δύο. Όχι. Ένα ολόκληρο. Ναι. Και να το κόψεις στίχους από το paper rings. Όχι ρε. Και να το ανεβάσω Κυριακή. Θα δούμε ή Σάββατο ή Κυριακή. Θα το ανεβάσουμε. Θα το δείτε. Τι να πω. Δεν κοιτάζω. Δεν κοιτάω τον Νικόλα, εσένα κοιτάω. Τι? Δεν κοιτάω, τον Νικόλα, εσένα κοιτάω. Τι έκανα, παιδί μου, εγώ. Πες αυτό που είπες το πρωί που ήταν ωραίο το μεσημέρι. Αχ, με τρώει βαφή. Θυμάσαι τι μου είπες? Όχι. Τα μαλλιά σου γίνανε σαν το 2018 και σου λέω και εγώ, όχι μου λέει, τα μαλλιά σου. Το έχεις με τα κομπλιμέντα. Επίσης το άλλο, τι φαγητό μαγειρέψω. Βρίσκει κάτι το παιδί που θα πει. Σε αυτό μοιάζει τη μάνα μου που δεν έχει καμία γενετική σχέση. Μα συγκέντη. Το κέικ ήταν λίγο. Ναι, το ένα ήταν έτσι, το άλλο ήταν αλλιώς. Οπότε και εγώ όταν παγιδεύω, τη λέω: για να δούμε τι αείπει, τι ελάττωμα θα βρει τώρα. Τι είπε ότι έκανα τέλειο, κάτι έκανα τέλειο προχθές. Τα τορτελίνια. Α, έκανα τέλεια τορτελίνια. Και έκανα και κάτι άλλο που σ' άρεσε, βέβαια. Δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν έτσι ένα. Fish fingers. Α, τα fish fingers. Ναι, τα έκανα εγώ τα fish fingers. Ξέρετε, τα έχω ψαρέψει το ψάρι, το έχω ψήσει. Το έχω επεξεργαστεί. Το έχω επεξεργαστεί, το έχω προετοιμάσει, το έχω βάλει στο κουτί. Εσύ όμως το μόνο που έκανε ήταν να τα βάλει στο ερυθρό. Τα πέτυχα. Τα πέτυχα. Ήταν επιτυχία. Ήταν μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας ήταν τα fish fingers. Να μην μιλήσουμε για τις κοτομπουκές. Οι κοτομπουκές ήταν λίγο. Δεν ήταν πολύ σπουδές. Όχι. Τα παράπονα σας στον Κασάπη για τις κοτομπουκές. Είναι από τον Κασάπη κοτομπουκές. Μα, το έξω τους. Το έξω τους. Δεν ήταν καλό, ε. Όχι. Και τι. Εγώ ήθελα να πάρουμε από τις άλλες. Ναι. Και επίσης πήραμε άσπρο ψωμί. Επιτέλους. Να δούμε μια πριμέρα σε αυτό το σπίτι. Συγγνώμη. Μου λέτε, πήρατε άσπρο ψωμί. Κοιτάω στην ψωμιέρα και βλέπω ψωμιολική άρεση. Ναι, προς δικαιολογία του ανθρώπου που το πήρε. Καφή. Έγραφε. Ναι, είμαστε και καβοί, ευχαριστούμε. Έγραφε στα Ρέγγιο, δεν έγραφε ολική. Έγραφε στα Ρέγγιο. Εντάξει, όπω εγώ σήμερα πήγα και του λέω. Να σου πω τι έκανε σήμερα όμως. Για να δεις ότι ο άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτό του. Ναι, και. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Και του λέω να βρούμε το άσπρο. Άσπρο. Το ψωμί που πήραμε προχθές και κάναμε το λευκό χωρίς ίνες που κάναμε τις αυγόφετες
Και κάναμε τα τόσο και το ευχαριστήθηκαν τα παιδιά. Είναι υγιεινό. Πιο ελαφρύ για το στομάχι από αυτό με τις φυτικές ίνες τις πολλές. Και εγώ πάλι έτσι νομίζα. Τώρα, αν μας ακούσουν τα μεγάλα τα παιδιά, θα πούν πω αυτή με όλη μαύρα ψωμιά μας τάιζε και τώρα έχει καταλάβει ότι είναι το άσπρο. Ναι, όντως είναι το άσπρο. Τι να κάνω. Καλύτερο το άσπρο. Είναι καλύτερο από το μαύρο, ναι. Μαθαίνεις και εσύ πράγματα από εμάς. Ναι, μαθαίνω κι εγώ. Όχι, αυτό από την Carnivore το έχω μάθει, ότι, δεν κάνω, ότι fibers, οι ίνες δεν κάνουν πολύ καλό. Τέλος πάντων, και είχε το εκείνο το μπλε το χρώμα. Ναι. Και είχε και ένα το ίδιο πιο μεγάλο και έλεγε η ίδια εταιρεία και έλεγε Club Sandwich και ήταν πιο μεγάλο το ίδιο και λέει θα το πάρουμε αυτό, του λέω εξελίσσεσαι, λέει θα πεις ότι εγώ το διάλεξα, είναι πιο μεγάλο, καταλαβαίνεις, είναι το ίδιο, το ίδιο είδος ψωμίου αλλά πιο μεγάλη φέτα. Αυτά, λοιπόν, αυτά από μας. Έχεις να πεις κάποιο μήνυμα κλείνοντας? Paper rings. Ναι. Paper rings. Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη ξανά. Ναι. Να γράψετε στα σχόλια αν ακούσατε το τραγούδι, αν σας άρεσε το τραγούδι και τι σας άρεσε περισσότερο από αυτό το βίντεο. Θα βάλουμε το link του τραγουδιού της Taylor Swift στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να την προωθήσουμε. Μας έχει ανάγκη, μας περιμένει, μας εδώ πέρα να την προωθήσουμε. Πρέπει οι Έλληνες να γίνουν Swifties κάποια στιγμή για να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί με αυτή τη βουλή που έχουμε πια δεν θα μας αφήσουν να κάνουμε τίποτα. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, το Καλατράβα. Η βουλή. Το Καλατράβα. Ε? Και η βουλή. Το Καλατράβα. Δηλαδή. Δεν είχε πέσει στέγη Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε πει ο Στέφανος ότι αυτοί είχαν συζητήσεις για να έρθει να κάνει συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά μετά έπεσε η. Αν το λέω σωστά, είναι η στέγη Καλατράβα και κρίθηκε κατάλληλο το Ολυμπιακό Στάδιο και γι' αυτό ακυρώθηκε η συναυλία στην Ελλάδα. Κρίθηκε κατάλληλο ή ακατάλληλο? Κρίθηκε ακατάλληλο. Δεν χρησιμοποιείται. Πρέπει να έχει κλείσει τώρα. Άρα. Γιατί η γυναίκα πήγε στο Τόκιο. Αν εξελιχθεί η βουλή μας τα επόμενα χρόνια, μπορεί να έρθει. Δηλαδή ποτέ. Να ετοιμάσουμε να θα ψάξουμε να δούμε σε άλλες χώρες που μπορούμε να βρούμε ένα μπάτσο εισιτήριο από τώρα, ξέρω. Αλλά πολύ ήθελα να πάω στο Τόκιο τότε που έκανε συναυλία. Πόσους χιλιάδες είχε, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έσπασε, είχε τουλάχιστον 96.000 κάπου εκεί. Wow. Και λέει ότι σε κάποια περιοχή που πάει να κάνει συναυλία. Δημιουργεί αλλαγή στην τοπική οικονομία, δηλαδή μιλάμε για πολύ, είναι η πιο influential τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που υπήρξε ποτέ, γιατί λέει μια συναυλία να κάνει σε μια περιοχή επηρεάζει την οικονομία της περιοχής. Ναι. Και είναι γυναίκα σε μια πατριαρχική ανδροκρατούμενη κοινωνία. Μπράβο. Αυτά. Bye. Bye. Αυτό ήταν ένα βίντεο μάνας και κόρης, ο ιός. Θα πεις ένα γεια. Τι? Θα πεις ένα γεια ή την άλλη φορά. Πες ένα γεια. Γεια. Λέει γεια από την καρέκλα του και ξαναβάζει τα ακουστικά του. Γιατί είναι ο σωστός. Μπράβο ρε αγάπη. Δεν μιλάω. Δεν μιλάει. Δεν αυτά μιλάει. Είναι. Αυτά είναι. Αυτά. Bye. Bye bye. Bye bye Swifties. Bye. Γεια. Yeah.